Αυτό το βίντεο αποτελεί μία απάντηση στους ισχυρισμούς του Maikius πάνω στο επεισόδιο 54 της εκπομπής What the Fact. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Στο βίντεο του Maikius υπάρχει η ασαφής έννοια αυτού που περιγράφει ως φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Μίας πραγματικότητας όπου ο προβιομηχανικός άνθρωπος είναι συγκεντρωμένος σε μικρές κοινότητες, είναι κυνηγός και τροφοσυλλέκτης, ενώ τα εργαλεία που χρησιμοποιεί είναι απλοϊκά και χαμηλού τεχνολογικού επίπεδου. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα αυθαίρετο συμπέρασμα ότι όταν ο άνθρωπος βρίσκεται περισσότερο εκτεθειμένος στο περιβάλλον, τότε μπορούμε να διακρίνουμε την πραγματική του φύση. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο? Υπάρχει ξεκάθαρα μία αμφισημία που προκύπτει από το εξής γεγονός. Αυτό που περιέγραψε δεν είναι κάποια φυσική κατάσταση του ανθρώπου που τάχα έχει αλλοιωθεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά είναι ένα είδους κοινωνικού σχηματισμού με τους δικούς του θεσμούς, θρησκευτικές και κοσμολογικές αντιλήψεις, έθιμα και πολιτισμό. Αυτός ο κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός δεν έχει καμία σχέση με απλοϊκές μορφές οργάνωσης των ζώων, όπως οι αγέλες των λύκων, δεν αποτελεί φυσική κατάσταση, αλλά κοινωνική μορφή οργάνωσης. Σε καμία περίπτωση δεν υπονοώ βέβαια ότι όλοι αυτοί οι σχηματισμοί έχουν τον ίδιο ακριβώς χαρακτήρα. Κάθε προβιομηχανική κοινωνία, όπως των Ιορκέζων Ιθαγενών, των Ινουίτ και των Ιθαγενών της Αυστραλίας π.χ., έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Σε γενικές γραμμές βέβαια μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις και αφαιρετικά να ορίσουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Οι προβιομηχανικές κοινωνίες έδιναν μεγάλη έμφαση στους δεσμούς αίματος μεταξύ των μελών τους. Δεν είχε εμφανιστεί ακόμα μια κεντρική μορφή εξουσίας, όπως ένας κρατικός μηχανισμός. Η διανομή των πόρων γινόταν μέσα σε ένα καθεστώς ισονομίας. Τα εργαλεία παραγωγής τους ήταν κοινωνικοποιημένα. Ο καταμερισμός της εργασίας γινόταν με βάση το φύλο και την ηλικία αρχικά. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Στην φυλή Χεπάρα, όλοι οι άντρες που μπορούν να εργαστούν είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με την εξεύρεση τροφής. Αν ένας άντρας είναι τεμπέλης και δεν πάει με τους άλλους, οι άλλοι τον περιφρονούν και αδιαφορούν. Άντρες, γυναίκες και παιδιά αφήνουν τον καταβλισμό τους από πολύ νωρίς το πρωί και πάνε να βρουν την τροφή. Όταν κυνηγήσουν αρκετά, τότε οι άντρες και γυναίκες φέρνουν τη λία τους στο πιο κοντινό μέρος που έχει νερό, όπου ανάβουν φωτιά και ψήνουν το κρέας. Άντρες, γυναίκες και παιδιά τρώνε όλοι μαζί σε ένα πολύ φιλικό κλίμα την τροφή τους, αφού οι πιο ηλικιωμένοι την έχουν από πριν κόψει σε ίσια κομμάτια. Μετά το γεύμα, οι γυναίκες μεταφέρουν την υπόλοιπη τροφή στον καταβλισμό τους και οι άντρες κυνηγούν στον δρόμο. Ενώ ένα άλλο παράδειγμα είναι ο ρόλος του Συμβουλίου των Γερόντων στη φυλή Ντόγκον ή του αρχηγού τους, τους Γιανομάμο, συνίσταται στο να διαμεσολαβούν μεταξύ των συγγενικών ομάδων με αντικρουόμενα συμφέροντα. Ωστόσο, οι παραπάνω αρχές είναι υπεύθυνες και για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Δεν υπάρχει καμία νόμιμη αρχή εκτός του χωριού και από αυτή την άποψη κάθε χωριό αποτελεί ανεξάρτητη πολιτική μονάδα. Για τους χωρικούς, το χωριό είναι το κέντρο του σύμπαντος. Η οικογένεια, ο βιοπορισμός, οι παιδικές μνήμες, τα μέσα προστασίας, το μέλλον, όλα βρίσκονται εκεί. Πώς γίνεται η αναγωγή στη φυσική κατάσταση και τη βιολογία ενός περίπλοκου και ανεπτυγμένου κοινωνικού δικτύου διανομής και εξουσίας, κανείς δεν ξέρει. Τώρα σχετικά με τον Hobbes. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Hobbes θεωρούσε τη δημιουργία ενός κοινωνικού συμβολέου μία εγκατάλειψη της φυσικής ζωής και της ελευθερίας και κατ' επέκταση των δικαιωμάτων που συνεπάγονταν από αυτές. Η εγκατάλειψη αυτή γινόταν για χάρη της σύναψης σχέσεων κοινωνικής συνύπαρξης με σκοπό την εγκαθίδρυση μιας κοινής εξουσίας που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Με ποιον τρόπο όμως θα γίνει αυτό? Μας το λέει ξεκάθαρα ο ίδιος ο Hobbes στο κεφάλαιο 17 του Λεβιάθαν. Μεταβιβάζω και εγκαταλείπω το δικαίωμά μου να διαφεντεύω τον εαυτό μου σε αυτόν τον άνθρωπο ή σε αυτή τη συνέλευση των ανθρώπων, υπό τον όρο ότι και εσύ θα απεμπολίσεις και θα μεταβιβάσεις προς αυτόν το δικαίωμά σου αυτό και θα εξουσιοδοτήσεις όλες του τις πράξεις με πανομοιότυπο τρόπο. Στο βιβλίο του «Νεότερη πολιτική θεωρία», ο κύριος Κιτρομιλίδης, καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σχολιάζει το παραπάνω απόσπασμα με τα εξής λόγια. Είναι αξιοσημείωτη η διατύπωση αυτή, διότι αποτελεί την προϋπόθεση της αυταρχικής πολιτικής διευθέτησης, την οποία θεμελιώνει ο Hobbes στο κοινωνικό συμβόλαιο. Η ανταλλαγή υποσχέσεων και η συμφωνία απεμπόλυσης των δικαιωμάτων
γίνεται μεταξύ των ατόμων που θα αποτελέσουν τα μέλη της πολιτικής κοινωνίας, ενώ ο φορέας της εξουσίας που δημιουργούν βρίσκεται πάνω από αυτήν. Έτσι γίνεται απόλυτος κυρίαρχος και φορέας όλων των δικαιωμάτων που του μεταβιβάζει το συμβόλαιο. Η θεωρία της εξουσιοδότησης αποβλέπει στην νομιμοποίηση του συγκεντρωτικού απολυταρχισμού, ανάγοντας τη συγκέντρωση της απόλυτης εξουσίας στην αρχική πράξη συνενετικής μεταβίβασης των δικαιωμάτων των υπηκόων στον κυρίαρχο. Από την άλλη πλευρά, ο Ρουσό υποστηρίζει ότι ο φυσικός άνθρωπος χαρακτηρίζεται από την ρύθμιση της συμπεριφοράς του, με γνώμονα τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης και του ίκτου. Δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι δεν υπάρχει η ανάγκη χρήσης βίας σε περιπτώσεις προστασίας της ζωής, δηλαδή αυτοάμυνα, αλλά σε αντίθεση με την απαρχαιωμένη αντίληψη του Χόμπς για την ανθρώπινη ψυχολογία ως μία μηχανή, ο Ρουσό εισάγει την έννοια του ίκτου στην ανάλυση του, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να μεταβιβάσει τα χαρακτηριστικά του ιδίου σε έναν τελείως ξένο και να νιώσει συμπόνια και δισταγμό στην αφαίρεση της ζωής του χωρίς λόγο. Και πραγματικά, πιανού οι θεωρίες έχουν επιβεβαιωθεί σήμερα. Στο βιβλίο Men Against Fire, The Problem of Battle Command, ο ιστορικός του πολέμου, Marshall, ισχυριζόταν ότι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μέσα από συνεντεύξεις που έγιναν σε Αμερικάνους στρατιώτες, μόνο ένα στους τέσσερις στόχευαν τα πυρά τους με σκοπό να σκοτώσουν τον εχθρό. Με βάση αυτό το βιβλίο, ο Dave Grossman συνέταξε και αυτός μια έρευνα που ονομαζόταν On Killing, πάνω στην ψυχολογία του σκοτωμού, που αποκαλύπτει ότι, σε αντίθεση με την συμβατική σκέψη, η πλειοψηφία των στρατιωτών εν καιρό πολέμου δεν εκπυσοκροτούν καν τα όπλα τους λόγω μιας έμφυτης αποστροφής των ασκοτών. Αλλά ας επιστρέψουμε στις προβιομηχανικές κοινωνίες. Με την έννοια της ειρήνης και της αρμονίας, δεν εννοείται μια ειρηνική κατάσταση χωρίς πολεμικές σειράξεις. Πόλεμοι μεταξύ φυλών υπήρχαν σίγουρα και ήταν και αρκετά βίαιες, κανείς δεν το αρνείται αυτό. Οι κοινωνίες αυτές όμως ήταν ειρηνικές με την λειτουργιστική αντίληψη, ότι δηλαδή κάθε μέλος της φυλής είχε καθορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις, λειτουργούσε αρμονικά και σε συνεργασία μεταξύ άλλα μέλη της για την επίτευξη των υλικών του στόχων. Στις κοινωνίες αυτές δεν υπήρχε κοινωνική διαστρωμάτωση, δεν υπήρχαν τάξεις δηλαδή, πλούσιοι, φτωχοί, ελίτη, πληβοί, προνομιούχοι και μη. Ας δούμε και πιο συγκεκριμένα τι λέει ο ανθρωπολόγος Henry Louis Morgan μέσα από το έργο του Friedrich Engels «Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους». Στην κλασική μορφή του αρχικού γένους, ο Morgan παίρνει το γένος των Ιορκέζων, ειδικά της φυλής των Σενέκα. Η φυλή αυτή έχει 8 γέννη με ονόματα ζώων. Λύκος, αρκούδα, χελώνα, κάστορα, σελάφι, μπεκάτσα, ψαροφάγος και γεράκι. Σε κάθε γένος επικρατεί η παρακάτω συνήθεια. Πρώτον, εκλέγει τον σαχέμ του, προϊστάμενο σε καιρό ειρήνης και αρχηγό, πολέμαρχο σε περίοδο πολέμου. Ο σαχέμ πρέπει να εκλέγεται από το ίδιο το γένος και το αξίωμά του είναι κληρονομικό μέσα στο γένος, με την έννοια ότι έπρεπε αμέσως να αναπληρωθεί όταν έμενε κενό. Ο πολέμαρχος μπορούσε να εκλέγεται και έξω από το γένος και κάποτε να λείπει και ολότελα. Σαχέμ δεν εκλεγόταν ποτέ ο γιος του προηγούμενου σαχέμ, γιατί στους Ιορκέζους επικρατούσε το μητρικό δίκαιο. Ο γιος συνεπώς άνηκε σε άλλο γένος, εκλεγόταν όμως συχνά ο αδερφός του ή ο γιος της αδερφής του. Στις εκλογές ψήφιζαν όλοι, άντρες και γυναίκες. Την εκλογή έπρεπε όμως να την επικυρώσουν τα υπόλοιπα 7 γέννη και τότε μονάχα εγκαθιστούσαν πανηγυρικά τον εκλεγμένο και μάλιστα τον εγκαθιστούσε στο αξίωμά του το κοινό συμβούλιο ολόκληρης της συνομοσπονδίας των Ιορκέζων. Δεύτερον, το γένος όταν θέλει καθαρεί το σαχέμ του και τον πολέμαρχο. Και αυτό πάλι γίνεται από τους άντρες και τις γυναίκες μαζί. Οι καθερημένοι είναι ύστερα από αυτό απλοί πολεμιστές όπως και οι άλλοι, ιδιώτες. Επίσης και το συμβούλιο της φυλής μπορεί να πάβει του σαχέμ, ακόμα και παρά τη θέληση του γένους. Τρίτο, η περιουσία όσων πέθαναν μεταβιβαζόταν στα υπόλοιπα μέλη του γένους, έπρεπε να μείνει στο γένος. Παίρνοντας υπόψη ότι τα αντικείμενα που μπορούσε να αφήσει ένας Ιορκέζος ήταν ασήμαντα, την κληρονομιά του μοιράζονταν οι στενότεροι συγγενείς του μέσα στο γένος. Τέταρτο, το γένος μπορεί να υιοθετεί ξένους και έτσι να τους δεχτεί σε όλη την φυλή. Τους εχμαλώτους πολέμου που δεν τους σκότωναν, τους υιοθετούσαν σε ένα γένος και έτσι γίνονταν μέλη της φυλής των Σενέκα και αποκτούσαν πλήρη δικαιώματα γένους και φυλής. Η υιοθέτηση γινόταν με αίτηση διάφορων μελών του γένους, με αίτηση αντρών που έπαιρναν τον ξένο σαν αδερφό ή αδερφή, ή με αίτηση γυναικών που τον έπαιρναν για παιδί τους.
Πέμπτο, το γένος έχει ένα συμβούλιο, τη δημοκρατική συνέλευση όλων των ενηλίκων ανδρών και γυναικών του γένους, όπου όλοι έχουν το ίδιο δικαίωμα ψήφου. Το συμβούλιο αυτό εξέλεγε και καθερούσε τους Αχαίμ και τους πολεμάρχους, καθώς και τους υπόλοιπους φύλακες της πίστης. Αποφάσιζε για την αποζημίωση και για την αιματηρή εκδίκηση για τα μέλη που σκοτώθηκαν. Υιοθετούσε ξένους στο γένος. Κοντολογής ήταν η κυρίαρχη εξουσία στο γένος. Αυτές ήταν οι αρμοδιότητες ενός τυπικού Ινδιάνικου γένους. Και σημειώνει ο Μόργαν στο έργο του Ancient Society. Όλα τα μέλη του είναι ελεύθεροι άνθρωποι, υποχρεωμένοι να προστατεύουν ο ένας την ελευθερία του άλλου, ίσοι στα ατομικά τους δικαιώματα. Ούτε οι Σαχέμ ούτε οι πολέμαρχοι διεκδικούν πρωτεία. Αποτελούν μια αδερφότητα συνδεδεμένη με δεσμούς αίματος. Ελευθερία, ισότητα και αδερφότητα, αν και δεν είχαν ποτέ διατυπωθεί, ήταν οι βασικές αρχές του γένους. Και αυτό πάλι ήταν η μονάδα ενός ολόκληρου κοινωνικού συστήματος, η βάση μιας οργανωμένης Ινδιάνικης κοινωνίας. Αυτό εξηγεί το αδάμαστο αίσθημα ανεξαρτησίας και την προσωπική αξιοπρέπεια στους τρόπους που ο καθένας αναγνωρίζει τους Ινδιάνους. Σχετικά με τον πόλεμο, ο τελετουργικός και εθελοντικός του χαρακτήρας δεν αντιτίθεται με το γεγονός ότι είναι βίαιος, όπως λέει ο Μάκιους. Συνεχίζοντας, ο Έγγελς μας λέει για τους αυτόχθονες της Νέας Υόρκης. Το Συμβούλιο αποφάσιζε. Κατά κανόνα άκουγαν τον κάθε παρόντα όταν ζητούσε το λόγο και οι γυναίκες μπορούσαν να διατυπώσουν την άποψή τους μέσω ενός ομιλητή της εκλογής τους. Στους Ιορκέζους, η τελική απόφαση έπρεπε να πάρθει ομόφωνα, όπως συνέβαινε και για πολλές αποφάσεις γερμανικών αγροτικών κοινοτήτων. Το Συμβούλιο της Φυλής ασχολιόταν κυρίως με τη ρύθμιση των σχέσεων με ξένες φυλές. Δεχόταν πρεσβευτές και έστελνε πρεσβευτές, κήρυτε τον πόλεμο και έκλεινε ειρήνη. Όταν γινόταν πόλεμος, πολεμούσαν κυρίως εθελοντές. Καταρχήν, θεωρούσαν ότι κάθε φυλή βρισκόταν σε κατάσταση πολέμου με κάθε άλλη που δεν είχε κλείσει μαζί της ρητό σύμφωνο ειρήνης. Πολεμικές εκστρατείες ενάντια σε τέτοιους εχθρούς οργανώνονταν κυρίως από μεμονωμένους διακεκριμένους πολεμιστές. Οργάνωναν έναν πολεμικό χορό και όποιος χόρευε μαζί τους δήλωνε με αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή του στην εκστρατεία. Η φάλαγγα σχηματιζόταν αμέσως και ξεκινούσε. Το ίδιο και η άμυνα της περιοχής της φυλής που δεχόταν την επίθεση γινόταν κυρίως από εθελοντές. Το ξεκίνημα και η επιστροφή τέτοιων φαλάγγων έδιναν πάντα αφορμή για δημόσιες τελετές. Δεν χρειαζόταν έγκριση του Συμβουλίου της Φυλής για τέτοιες εκστρατείες, ούτε τη ζητούσαν, ούτε το Συμβούλιο την έδινε. Είναι ακριβώς ανάλογες με τις ιδιωτικές πολεμικές εκστρατείες των γερμανικών ακολουθιών, όπως μας τις περιγράφει ο Τάκητος. Μονάχα που στους Γερμανούς οι ακολουθίες έχουν κιόλας πάρει μονιμότερο χαρακτήρα. Αποτελούν σταθερό πυρήνα, που οργανώνεται κιόλας σε καιρό ειρήνης και που σε περίπτωση πολέμου συγκεντρώνονται γύρω του οι υπόλοιποι εθελοντές. Αυτές οι πολεμικές φάλαγγες σπάνια είχαν μεγάλη αριθμητική δύναμη. Οι πιο σημαντικές εκστρατείες των Ινδιάνων και σε μεγάλες αποστάσεις ακόμα γίνονταν από ασήμαντες πολεμικές δυνάμεις. Όταν συγκεντρώνονταν για μια μεγάλη επιχείρηση πολλές τέτοιες ακολουθίες, η καθεμία επάκουε μονάχα στο δικό της αρχηγό. Η ενότητα του σχεδίου εκστρατείας εξασφαλιζόταν κουτσά στραβά από ένα συμβούλιο αυτών των αρχηγών. Είναι ο τρόπος πολέμου των Αλαμάνων στον Άνω Ρήνο τον 4ο αιώνα, όπως μας τον περιγράφει ο Αμιανός Μαρκελίνος. Ένας από τους πιο γελίους ισχυρισμούς στο βίντεο του Μάκιους είναι ότι οι κοινωνιολόγοι τη δεκαετία του 1960 υιοθέτησαν την political correct άποψη του Ρουσό. Και πραγματικά τι να πρωτοσχολιάσεις από αυτές τις ασυναρτησίες. Πρώτον, το ότι στην κοινωνιολογική σκέψη της εποχής κυριαρχούσε η αντίληψη του δομικού λειτουργισμού, που προασπίζεται η κοινωνική συνοχή των επιμέρους συστημάτων του όλου και όχι οι συγκρουσιακές θεωρίες που είχαν μαρξιστικές επιρροές. Να σχολιάσω μήπως ότι η κοινωνιολογική θεωρία είχε επηρεαστεί από τον Durkheim και τον Max Weber παρά από έναν πολιτικό φιλόσοφο 4 αιώνες πριν. Ή καλύτερα το γεγονός ότι στην Αμερικάνικη κοινωνία του 1960, όπου κυριαρχούσαν οι νόμοι Jim Crow, όπου θεσμοθετούσαν διαφορετικούς χώρους λευκών και μαύρων, πολιτικά ο μακαρθισμός κυριαρχούσε με την εκδίωξη και ποινικοποίηση όλων των αριστερών και μαρξιστικών αντιλήψεων, από τα πανεπιστήμια μέχρι το Hollywood. Είναι τελείως εκτός πραγματικότητας να ισχυρίζεται ο Μάικιους ότι οι κοινωνιολόγοι ήταν politically correct. Ο Talcott Parsons, σημαντικός θεωρητικός της εποχής, έχει έντονα αντικομμουνιστικά αισθήματα και πρόκειται για τον τότε νούμερο ένα κοινωνικό θεωρητικό του λειτουργισμού και της θεωρίας των συστημάτων. Όλα αυτά ο Μάκιους δεν τα ήξερε.
Πάντως εγώ είμαι διαθετημένος να αποδώσω αυτές τις εμετικές παρανοήσεις σε ανοησία και όχι σε κακές προθέσεις. Τώρα σχετικά με την αξία της γυναίκας σαν ένα εργοστάσιο αναπαραγωγής, πάλι μας αφήνει εδώ άφωνος ο Μάικιους. Η θέση της γυναίκας στις προβιομηχανικές κοινωνίες δεν βασιζόταν στη συμβολική αξία του σώματός της, την ικανότητά της δηλαδή για αναπαραγωγή, αλλά καθοριζόταν από τη θέση της στον καταμερισμό της εργασίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στην κοινωνική δραστηριότητα της παραγωγής, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η θέση της. Πράγμα που υποδεικνύεται εφόσον έχουμε δείξει ότι ο καταμερισμός γινόταν με βάση το φύλο και την ηλικία. Η θέση της γυναίκας ήταν σημαντική στις προβιομηχανικές κοινωνίες. Ας δούμε τι λέει ο ανθρωπολόγος Τόμας Έριξεν στο βιβλίο του «Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα». Σε μία διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα μελέτη της τοπικής κοινωνίας του Σαλόιο, λίγο έξω από τη Λισαβόνα, η Joyce Riegenhout αναλύει τη σχέση της γυναικείας και της αντρικής εξουσίας σε μία κοινωνία την οποία οι άνδρες επισήμως ελέγχουν τα πάντα. Την εποχή που διεξήγαγε τις έρευνές της η Riegenhout, η ανισότητα των γυναικών ήταν κατοχυρωμένη και νομικά όχι μόνο στη δημόσια αλλά και την ιδιωτική σφαίρα. Σχεδόν όλα τα πολιτικά αξιώματα κατέχονταν από τους άντρες. Ωστόσο, η Riegenhout διαπίστωσε ότι στο επίπεδο της κοινότητας οι γυναίκες ήταν πιο ισχυρές από τους άντρες. Η εξήγηση για την ισχυρή πραγματικά θέση των γυναικών στην κοινότητα αυτή είναι ο καταμερισμός της εργασίας, ο οποίος επέτρεπε στις γυναίκες να έχουν πιο έντονη παρουσία στη δημόσια σφαίρα από όσο οι άντρες. Οι άντρες είχαν την ευθύνη των αγροτικών εργασιών, ενώ οι γυναίκες μοίραζαν τον χρόνο τους ανάμεσα στις δουλειές του νοικοκυριού, την ανατροφή των παιδιών, κάποιες ελάχιστες αγροτικές εργασίες και την αγοραπολισία προϊόντων. Μια και οι άντρες εργάζονταν όλη μέρα στα χωράφια, μόνο οι γυναίκες έμεναν στο χωριό, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να συναντιούνται στα μαγαζιά, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διαμορφώσουν ομάδες επιρροής. Πολλές φορές μάλιστα πήγαιναν στη Λισαβόνα για να πουλήσουν τα προϊόντα του νοικοκυριού και έτσι έβρισκαν την ευκαιρία να κάνουν σχέσεις ακόμα και με ξένους. Οι άντρες από την πλευρά τους ήταν απομονωμένοι στα χωράφια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με συγχωριανούς τους, πόσο μάλλον με ξένους. Για να τα μαζέψουμε λίγο, είναι οι προβιομηχανικές κοινωνίες πιο βίαιες από τις σύγχρονες? Η απάντηση που θα έδινε ένας λογικός άνθρωπος είναι όχι. Για τους ανθρώπους της προνεωτερικότητας ήταν αδιανόητη η πλήρη σφαγή και η καταστροφή μιας άλλης φυλής χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος. Ας δούμε λοιπόν τι γινόταν μέσα από το έργο της Ρόζα Λούξεμπουργκ, ακμή και παρακμή της πρωτόγονης κομμουνιστικής κοινωνίας, στις κατεκτημένες φυλές. Σε κάθε μάρκα, και η μάρκα εδώ πέρα είναι μια αγροτική κοινωνία ένοπλη που έχει τουλάχιστον 100 άτομα, που οι Ίνκας κατακτούσαν, υποχρέωναν τα μέλη της να ξεχωρίσουν ορισμένα χωράφια, τα λεγόμενα χωράφια των Ίνκας ή χωράφια του Ηλίου, τα οποία εξακολουθούσαν να ανήκουν στα μέλη της μάρκα και όχι στους Ίνκας. Οι συγκομιδοί όμως που προέρχονταν από τις καλλιέργειες αυτών των χωραφιών προορίζονταν για τους Ίνκας και τις κάστες των ιερέων τους. Παρόμοια και οι ορεινές φυλές των βοσκών, τις οποίες οι Ίνκας είχαν κατακτήσει, ήταν υποχρεωμένες να διατηρούν ξεχωριστά ένα μέρος από τα κοπάδια τους, τα λεγόμενα κοπάδια των κυρίων. Η φύλαξη αυτών των κοπαδιών, καθώς και η καλλιέργεια των χωραφιών των Ίνκας και των ιερέων, ήταν μια αγκαρία την οποία έκαναν από κοινού όλα τα μέλη της κοινότητας. Σε αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις καταναγκαστικές εργασίες στα ορυχεία και στα δημόσια έργα, κατασκευή δρόμων και γεφυριών, των οποίων τη διεύθυνση είχαν οι κατακτητές, μια στρατιωτική οργάνωση στην οποία υπήρχε η πιο αυστηρή πειθαρχία. Τέλος, μια ομάδα νέων γυναικών που προοριζόταν για θύματα στις θρησκευτικές ανθρωποθυσίες τους ή για παλακίδες τους. Αυτό το σκληρό εκμεταλλευτικό σύστημα, μας λέει η Λούξεμπουργκ, άφηνε παρόλα αυτά άθικτη την εσωτερική ζωή της κοινότητας και τις κομμουνιστικές δημοκρατικές δομές της. Οι αγκαρίες και τα χαράτσια ήταν ένα βάρος που αντιμετώπιζε συλλογικά όλη η μάρκα. Εδώ υποδεικνύεται το παράδοξο λοιπόν, ότι μία πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία εκμεταλλεύεται μία άλλη πρωτόγονη κομμουνιστική κοινωνία. Αυτή η πρωταρχική δομή της κοινωνίας των Ίνκας είναι πολύ σπουδαία γιατί μας επιτρέπει να κατανοήσουμε μία σειρά από παρόμοιους κοινωνικούς σχηματισμούς της κλασικής αρχαιότητας, ιδιαίτερα των πρώτων χρόνων της ελληνικής κοινωνίας. Μήπως τελικά οι πρόγονοί μας ήταν πιο πρακτικοί και λιγότερο μοδιψείς κανίβαλοι από όσο νομίζουμε?
Στη σημερινή κοινωνία, όπου έχουμε γνωρίσει έννοιες του ολοκληρωτικού πολέμου και της mutually assured destruction, ενώ έχουμε αναβαθμίσει τον θάνατο και την καταστροφή σε βιομηχανικού επίπεδου μεγέθη, είναι απίστευτο να ισχυρίζεσαι ότι η σύγχρονη κοινωνία είναι λιγότερο βία από την προβιομηχανική. Ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν υπήρξε ο κίνδυνος για αφανισμό του ανθρώπινου είδους μέσω της πυρηνικής καταστροφής από την κρίση της Κούβας το 1961. Συνοψίζοντας, δεν υπάρχει φυσική κατάσταση του ανθρώπου, αλλά ένα πλέγμα κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων που καθορίζει τις ηθικές και πολιτισμικές του αξίες. Το πλέγμα αυτό διαμορφώνεται με βάση τις εκάστοτες αντικειμενικές συνθήκες. Το να ισχυρίζεσαι ότι επικράτησε η άποψη του Hobbes, ενώ εκείνος ήταν υπέρ μιας απολυταρχικής κοινωνίας, είναι αρκετά ανησυχητικό. Καταντάει γελίο όμως, όταν για να το πετύχεις αυτό, αγαπητέ Μάικιους, κάνεις ξεδιάδροπο straw manning την πολιτική φιλοσοφία ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει 400 χρόνια πριν. Τώρα για την πολιτική ορθότητα που υποτίθεται ότι είχε επικρατήσει το 1960, από μόνη της αδήλωση είναι μια αποτυχία. Αυτό συνεπάγεται από τους νόμους Jim Crow, του μακαρθισμού που είχε ενορχιστρώσει ένα κυνήγι μαγισσών ενάντια σε Αμερικάνους ακαδημαϊκούς αριστερότερα του Μπογδάνου και την επικράτηση του λειτουργισμού του Πάρσον στην κοινωνική θεωρία, όντας ο ίδιος σφοδρός αντικομμουνιστής. Για τα μαθηματικά μπακάλικου του Μάικιους δεν θα αναφερθώ εδώ πέρα, γιατί ο βιασμός αυτός της στατιστικής θα μας πάρει κανένα τρίωρο. Οφείλω πάντως να ομολογήσω ότι ο Μάικιους είναι πάρα πολύ γενναίος, καθώς δεν επιτρέπει σε κάτι τετριμένο όπως η πραγματικότητα να σταθεί εμπόδιο στις πολιτικές του αντιλήψεις.